Επίτευξε στο Science News πριν από λίγα χρόνια, που είχε τον τίτλο Stress Out. Θα ακούσω τη λέξη «Είμαι στρεσαρισμένος», «Είμαι ζωρισμένος», «Έχω άγχος», «Έχω κατάθλιψη» και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι εκδηλώσεις του stress, όπως θα λέγεται παρακάτω. Σε αυτή τη γλυκή ομιλία έχω τα εξής μέρη. Πρώτον, δύο λόγια για την πολυπλοκότητα και για την ανθρώπινη μοναδικότητα. Δεύτερον, για τις έννοιες της ομοιόστασης και του στρες. Μετά, για τους μηχανισμούς και πώς το στρες γράφει τον οργανισμό. Και τέλος, πώς μπορεί κανείς να το ξεπεράσει. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ πολύπλοκο, δεν χρειάζεται να το προσπαθείς να το διαβάσει. Είναι μια περίληψη του γονιδιώματος του ανθρώπου. Έχουμε 3 δισεκατομμύρια βάσεις, αυτές οι αλυσίδες στα χρωμοσώματα. Έχουμε 44.000 γονίδια, εκ των οποίων οι 20.000 παράγουν πρωτεΐνη και τα 24.000 δεν παράγουν πρωτεΐνη, παράγουν RNA. Και τα δεύτερα τώρα αρχίζουμε να τα καταλάβουμε.